Το πέραμα βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός μαζί με εργαζόμενους, μαζί με τον πρόεδρο του παραρτήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Οι εργαζόμενοι, καλή σας ημέρα, προειδοποιούσαν καιρό, κύριε Αντωνίου, σωστά? Καλημέρα σας. Τέσσερις απεργίες 24 ώρες έχουμε κάνει στους τελευταίους 6 μήνες. Για τα ζητήματα που αφορούν την αντικοποίηση των ελέγχων και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να το εξηγήσουμε στον δεν κόσμο. Υπήρχε εσείς καμία ανταπόκριση. Είχατε κάνει απεργία στο τέλος του περασμένου έτους και λέγατε εν ολίγης: παιδιά, γίνονται κάθε μέρα μικρά ή μεγαλύτερα ατυχήματα. Κάποια στιγμή θα έρθει και το θανατηφόρο, όπως δυστυχώς και έγινε. Τι απαντήσεις παίρνατε από την πλευρά των αρμοδίων, από τα υπουργεία κλπ? Ότι δεν παίρναμε καμία απάντηση. Αυτό είναι το θέμα. Η απεργία που αναφέρεται, από την απεργία που αναφέρεται στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, έχουν γίνει άλλες 4-24 ώρες σε όλο τον κλάδο. Έχουν γίνει δεκάδες τάσεις εργασίας ανά συνεργείο. Και λέγαμε το εξής, ότι για να έρθει το θανατηφόρο που ήρθε χτες, λείπει μόνο η ημερομηνία και η ώρα να μπει δίπλα. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, όλοι. Και η πολιτεία που έχει απαξιώσει τους μηχανισμούς ελέγχου. Στην ουσία λειτουργούν οι εργολάβοι, υπάρχει μια ασυδοσία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Λέτε στο ρεπορτάζ ότι για ένα εξάρτημα που στοιχίζει μόνο 10 ευρώ είχαμε το δυστύχημα αυτό. Όντως για ένα εξαρτηματάκι των 10 ευρώ έγινε το δυστύχημα? Ναι, κύριε Παπαδάκη, αυτό ήταν το πώς κατέληξε. Ναι. Δεν έγινε γι' αυτό. Έγινε γιατί υπάρχει καθημερινά πρεσάρισμα σε όλο τον κόσμο. Καθημερινά ώστε να φεύγουν τα πλοία. Όταν ένα πλοίο έχει ναύλο 100 και 200 χιλιάδες ευρώ, δολάρια όπως τα λένε διεθνώς, για να φύγει και κάθε μέρα που χάνεται για επισκευή, είναι αυτά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι κανένας εργολάβος, κανένας εφοπλιστής δεν δίνει δεκάρα για το τι θα γίνει και τι θα αφήσει πίσω το πλοίο. Σας άκουγα να το λέτε θέμα είναι ότι, προειδοποιούσαμε. Ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας που μπορεί να εργάζονται 1,5 χρόνο σερί. Τι σημαίνει αυτό το σερί, μας το εξηγείτε? Δεν υπήρχαν αργίες, δεν υπήρχαν ρεπό, δεν υπήρχαν άδειες, τίποτα? Αυτό σημαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σερί και παραπάνω. Και τώρα που καλοκαιριάζει, έτσι είναι κάθε χρόνο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Στην ουσία υπάρχει τεράστια πίεση να τελειώνουν τα πλοία. Έχετε γενική. Κατά τους συνάδελφοι δουλεύουν ατελείωτα ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς ρεπό. Και θα έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέγαμε ότι τα πολλά μικρά ή μεγαλύτερα, όταν λέμε μικρά ατυχήματα, εννοούμε. Δηλαδή που δεν ελέγχει κανείς. Συγγνώμη, κύριε Αντωνίου, να το καταλάβουμε, επειδή εμείς δεν το ξέρουμε. Ελεγκτικοί μηχανισμοί που να τσεκάρουν αν τηρούνται μέτρα ασφαλείας. Μετά τις καταγγελίες τις οποίες έχετε κάνει. Και μετά τα καμπανάκια που χτυπήσατε εσείς, δεν υπάρχουν. Δεν ελέγχει κανείς τι συμβαίνει στην ναυπηγό επισκευαστική. Θα πούμε το απλό. Θα πούμε το πιο απλό. Η επιθεώρηση εργασίας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη το εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας. Αυτό τα λέει όλα και το βλέπουμε εμείς καθημερινά. Όταν ψάχνουμε έναν επιθεωρητή, είναι υποστελεχωμένα, δεν φταίνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στην επιθεώρηση εργασίας στο κέντρο, στο ΚΕΠΕΚ, όπως λέμε. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό. Η υποστελέχωση είναι τεράστια. Δεν υπάρχει. Στην ουσία δουλεύουν ασίδωτα. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτό δεν γίνεται από αυλεψία. Να πούμε, σκοπιμότητα. Να πούμε ότι θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση. Πρέπει να δουλεύουν για αυτούς. Έχουν επιλέξει να δουλεύουν τα πλοία από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην χάνονται λεφτά. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες. Πάρα πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που κάνετε. Λάζο, έχουν Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια, Λάζο μου. Ναι, να πω το εξής και να κλείσω. Ναι, ναι. Αν δεν θέλετε κάτι άλλο. Πρέπει ο καθένας μας, το λέμε προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί τα δελτία τύπου που έχουμε στείλει είναι εκατοντάδες τον τελευταίο καιρό, προειδοποιούσαμε για αυτά τα ζητήματα. Μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο κανάλι σας και να τα βρείτε. Ότι χρειαζόταν πάλι ένα συνάδελφος να πάει στο χώμα για να βγούμε πάλι κάτι και να ασχοληθούμε. Ας ελπίσουμε, να το πω έτσι, με αυτά τα ζητήματα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό ήταν το τελευταίο. Ακολουθεί, σας ευχαριστούμε, ακολουθεί η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων και στη συνέχεια πορεία την οποία θα κάνουν στο κέντρο του Πειραιά.